Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται πώς θα διεξαχθούν οι στρατιωτικές και μαθητικές παρελάσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, ωστόσο αναμένονται διευκρινήσεις για τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές, δήλωσε Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Με την παρέλαση, αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η ανακοίνωση, αν θέλετε, μια έτσι, ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, που είπε ότι θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις, αφού όπως φαίνονται με τα μέτρα έχουν επιτραπεί κάποιες ελευθερίες κτλ. Δεν έχουμε πάρει ακόμα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, την σχετική εγκύκλιο που να μας λέει πώς θα γίνει, αν γίνει βεβαίως, πώς θα γίνει και ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν. Με την εγκύκλιο γίνεται γνωστό ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και αλλού. Με την ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι στις πόλεις, έδρες των περιφερειών και των περιφερειακών ενωτήτων θα καταθέσουν στεφάνι επίσης οι εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις και εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης εκπρόσωποι όλων των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων που εδρεύουν στην περιφέρεια ή στην περιφερειακή ενότητα. Στα πλαίσια του μαθήματος φυσικής αγωγής, εκτιμώ ότι και μπροστά στο ενδεχόμενο του να πραγματοποιηθεί οτιδήποτε, οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής θα έχουν εντάξει στο πρόγραμμα του καθημερινό, ίσως και κάποιες δραστηριότητες σχετικές με την παρέλαση. Στις λοιπές πόλεις, έδρες, δήμων, το πρόγραμμα κατάθεσης στεφάνων θα καταρτιστεί από την οικία δημοτική αρχή και θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων κοινές παρελάσεις των αναπήρων πολέμου, μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών μετατμημάτων των ενόπλων δυνάμεων διάρκεια 40 έως 60 λεπτών.